Πριν πάμε νεακρή.gr, πάμε μαζί στην δεύτερη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλασίας και θα πάμε στην Αθήνα. Θα πάμε να συνδεθούμε, να συνομιλήσουμε με την πρωταθλήτρια ποδηλασίας, την Βαρβάρα Φασόη. Έχουμε ξανασυνδεθεί βέβαια από την Ισπανία. Από την Ισπανία βέβαια. Δεύτερη σύνδεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαρβάρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη φορά από Ελλάδα. Από Ελλάδα, αλλά σε πετυχαίνουμε πάλι σε ποδήλατο πάνω. Πάλι πάνω στο ποδήλατο και αυτή τη φορά έχουμε ένα event κιόλας λόγω ημέρας. Είμαστε στο Πειραιά, ναι. Για να θυμίσουμε το ποδήλατο. Οπότε πιο καλή στιγμή με πετυχαίνετε αυτή τη φορά. Από τα θετικά της πανδημίας είναι κατά κάποιο τρόπο και η στροφή εντός εισαγωγικών των Ελλήνων, των πολιτών προς το ποδήλατο. Ναι, φυσικά. Έχει πολύ μεγάλη αλλαγή όλος ο κόσμος. Φαίνεται ότι πολλοί κόσμος επιλέγει το ποδήλατο στην καθημερινότητά του, για τη βόλτα του, για τη διασκέδασή του. Και οι οικογένειες, βλέπω πολλές οικογένειες ολοκληρωμένες μαζί με τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και πολύ όμορφη εικόνα. Ωστόσο, στροφή των πολιτών προς το ποδήλατο σημειώνεται, καταγράφεται. Ναι, οι υποδομές στη χώρα μας επαρκούν για αυτή τη στροφή? Φυσικά και όχι. Αυτό, εντάξει, το ξέρετε. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει ακόμα δουλειά για την Ελλάδα, γιατί λείπουν πολλά πράγματα και αυτό επηρεάζει στο κομμάτι της επικινδυνότητας. Σίγουρα λένε για πολλά υποσχόμενα όνειρα. Εύχομαι κάτι από αυτά να πραγματοποιηθεί άμεσα. Η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος το ποδήλατο ποια είναι? Υπάρχει ηλικία στην ενασχόληση? Δεν έχει ηλικία. Μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι από 2-3 χρονών φυσικά και να έχει, δεν έχει τέρμα. Για επαγγελματική ποδηλασία φυσικά, εντάξει, η ηλικία παίζει ρόλο. Αλλά για τη βόλτα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το επίπεδο των Ελλήνων ποδηλατών επαγγελματιών ποιο είναι? Είναι υψηλό? Έχουμε κάποιους επαγγελματίες στο κομμάτι των ανδρών. Είναι λίγο δύσκολα. Στην Ελλάδα είναι όλο το κομμάτι ανερχόμενο, θα μπορούσα να πω. Μάλιστα. Και πόσο πολύ απέχουμε βέβαια από το να υιοθετήσουμε ως ένα μέσο μεταφοράς το ποδήλατο στην καθημερινότητά μας? Αυτό θα ήταν και το μήνυμά μου, όπως το είπατε. Το να υιοθετήσουμε ένα ποδήλατο στην καθημερινότητά μας για τη μετακίνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Φασόη, έχετε ζήσει στο εξωτερικό, έχετε ζήσει στην Ισπανία. Ποιες διαφορές εντοπίζετε σε σύγκριση με την Ελλάδα, τόσο ως προς την αντιμετώπιση των επαγγελματιών αθλητών, όσο και ως προς τις υποδομές? Διαφορές στην ερώτηση που μου κάνατε δυστυχώς είναι τεράστιες. Στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν τους αθλητές με πάρα πολύ σεβασμό και περισσότερο για εμάς τους ποδηλάτες είναι τα αυτοκίνητα. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν μάθει τον ποδηλάτη, τον σέβονται, τον προσπερνάνε ακριβώς όπως προβλέπει ο κανονισμός ή περιμένουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για να τον προσπεράσουν. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και επίσης και για τους αθλούμενους που κάνουν τη βόλτα τους είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση σε σχέση με την Ελλάδα. Ακριβώς, και όλοι μας να σεβαστούμε τους ποδηλάτες. Σε αυτό θέλω να σταθώ. Οι οδηγοί, όποιοι ακριβώς πιάνουν τη μόνη στα χέρια τους. Είναι η παιδεία, είναι ο σεβασμός. Ακριβώς. Όλα γιατί μαζί. Και πολλά αυτή τα ατυχήματα. Αναφέρομαι και στα πολλά τροχεία συμβάντα, ακόμα και σε καθημερινή βάση σε δρόμους της χώρας μας. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει το event εκεί, να κλείσουμε κάπως έτσι, δεν σας ρώτησα. Σήμερα γίνονται πάρα πολλά event σίγουρα στη χώρα. Το συγκεκριμένο event είναι στον Πειραιά και θα ποδηλατήσει ο Δήμαρχος του Πειραιά μαζί μας. Κάποια απόσταση, είναι μαζεμένοι εδώ πέρα και αθλητές. Και από ό,τι έχω δει και απλός κόσμος. Οπότε όλοι μαζί θα ποδηλατήσουν κάποια διαδρομή. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν.